Ο Πάουρ είναι στα 27-28 χρόνια, οι υπόλοιποι κάτω από τα 23. Και πάρει ο Απόλλων με την σέντρα τον Χαμάς. Το σούτ από κοντά τον Πίτα. Η μπάλα πάνω από την εστία. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, Παύλο, μέχρι τώρα από το, στο παιχνίδι είναι από την αριστερή πλευρά με τον Χαμάς. Και εδώ είναι που χτίζει το παιχνίδι του Απόλλωνα. Ο Μπερνάτ έδωσε πάρα πολύ ωραία ευκαιρία μεγάλη. Και θα σκοράρουν 1-0. 1-0 οι Σλοβάκοι στην πρώτη ευκαιρία τους με τον Ντούριτς, ο οποίος βρέθηκε μόνος εντελώς. Ο Απόλλων με πολλούς παίκτες μπροστά δεν μπόρεσε να κάνει καλή άμυνα. Δείτε εδώ ξανά την φάση πόσο γρήγορα αλλάζουν την μπάλα. Ο Καπράλικ θα δώσει, έρχεται πολύ πίσω από την μπάλα ο Ντούριτς και σημειώνει τον γκολ έξοχος συνδυασμός των δύο επιθετικών της Ζήλινα. Προσπαθεί να αποφύγει και τα καταφέρνει τον Χαμάς. Πίσω στον Καπράλη. Θα δοκιμάσει τώρα το σιούτ έξω. Πρώτη τελική των Σλοβάκων μετά την επίτευξη του τερματός τους. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του αρχηγού του Απόλλωνα. Σκάβει την μπάλα. Ο Μάρκοβιτς, το δεύτερο του σιούτ στον αγώνα, είναι άστοχο. Η μπάλα φεύγει ψηλά έξω. Χαμάς. Πολύ ωραία στον Ζραντί. Έκανε ένα εκπληκτικό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ του Απόλλωνα. Το πετυχαίνει ο Ζράντι. Ο Μπασέλ Ζράντι στο 24ο λεπτό. Δείτε πόσο ωραία αλλάζουν την μπάλα για να φτάσει στον σκόρερ. Και με ποδοσφαιρικό θράσος και με πάρα πολύ ωραίο και δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Ο Ζράντι, ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος όμως, με αυτό το υπέροχο δεξί σου, πες και με τα δύο πόδια μάλλον, ένδειξη αυτή με το δεξί πόδι δυνατά η μπάλα στην απέναντι γωνία. Πραγματικά εκπληκτικό γκολ στο 24ο λεπτό, νέα δεδομένα. Ψύχρεμα ο Φιλιώτης θα βγάλει στον Πίτα. Ο Ανάντ έκανε καλή άμυνα κερδίζοντας την μπάλα και δοκιμάζοντας από πολύ μακριά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, 2-1. Προηγείται η Ζήλινα, από το πουθενά φτάνει στην επίτευξη δεύτερου τέρματος με τον Μπεράτ. Ο Ουέλιγκτον ήταν ο παίκτης που δεν κατάφερε να αποκρούσει την μπάλα. Εδώ είναι η φάση στην οποία ο Ανάν κερδίζει την μπάλα από τον Πίτα. Εδώ γίνεται το λάθος από τον Ουέλιγκτον. Στρώνεται η μπάλα και δεν έχει κανένα πρόβλημα ο 21χρονος Γιάν Μπερνάτ να σημειώσει τον γκολ. Οι οποίοι τώρα είναι στην επίθεση. Γύρισμα προς τα πίσω και σουτ. Ο Ιωβάνοβιτς βλέπει την μπάλα να φεύγει έξω του πρώτου σλοβακικού τέρματος. Έκλεισε, μπήκε στην περιοχή, έπεσε κάτω. Έχουμε πέναλτι. Πολύ δυσάρεστη εξέλιξη αυτή για τον Απόλλωνα. Εδώ πέρασε από τον Ουέλιγκτον και ήρθε ο Χάμπος να τον μαρκάρει στην συνέχεια. Εδώ με το δεξί πόδι, ναι, υπάρχει παράβαση, είναι πέναλτι. Ο Μπερνάτ αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Μπερνάτ απέναντι από τον Γιωβάνοβιτς. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το δεύτερο του γκολ. Δύο τέρματα διαφορά για τη Ζήλινα. 1-3. Εδώ ξανά η εκτέλεση του πέναλτι, ψύχρεμα. Ο Γιάν Μπερνάτ γίνεται το πρόσωπο του αγώνα, σημειώνοντας το δεύτερο του τέρμα. Εδώ κερδίζουν το φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Και παίζουν μάλιστα γρήγορα με τον Μίναρικ να περνά πάσα μπροστά τον Γιωβάνοβιτς, να βγαίνει με το κεφάλι, έγινε το λάθος. Ο Τζιμπρίλ πρόλαβε και απομάκρυνε την μπάλα ο Κατελάρης. Πάσα για τον Ντένιτς, σήκωσε την μπάλα στέλνοντας την απέναντι, έγινε η κεφαλιά από τον Ταμπό. Τελική προσπάθεια για τον Απόλλωνα. Τζιμπρίλ. Θα γίνει το σούτ από τον Περάτα, αποκλούει έξοχα ο Γιωβάνοβιτς σε κόρνερ. Παλιά του Παπουνασβίλη απέναντι. Και παλιά του Ντένιτς, η μπάλα έφτασε στον Πίτα αμέσως στο σούτ. Αποκλούει ο Πέτας, μεγάλη ευκαιρία ο Ίντια. Μοναδική ευκαιρία να σημειώσει το 2-3 στο 27ο λεπτό. Κοτσάν. Δοκιμάζει το σούτ ο Γιωβάνοβιτς, σταθερά πέφτει. Κερδίζει την μπάλα και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι του Απόλλωνα βρίσκοντας τον Φιλιώτη. Συμπληρώθηκαν τα 95. Τελικό σφύριγμα, πολύ καλό αποτέλεσμα για την Ζήλινα. Εξαιρετικά δύσκολη η προσπάθεια του Απόλλωνα. Βλέπετε τα στατιστικά.